πατέρων μας. Και είπα οι πατέρες, μα δεν μπορείς να κρατήσεις το νου. Κράτησε, λέει, το στόμα σου. Σαν να λέμε ότι, σαν να μας λένε, δεν φτάνετε στη δική μας την άσκηση. Τουλάχιστον κρατήστε, κλείστε το στόμα και λέτε την προσευχή. Και αυτό είναι καλό. Και από εδώ ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να φυλάξουμε το σώμα μας καθαρό, ας φυλάξουμε το λογισμό μας. Αν και από το λογισμό ξεκινάνε όλα. Θα μάθουμε άσκηση, γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε. Λέμε ότι είμαστε ασθενείς. Είτε αλήθεια είτε πλάνη. Αλλά στο να μιλάμε πολλά και στο να γυρίζει το μυαλό μας σε πολλά, δεν είναι σωματική ασθένεια. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε εδώ. Εδώ πιανόμεθα όλοι ένοχοι. Ας καταλάβουμε αυτή την ενοχή μας και ζητήσουμε συγγνώμη και ας αρχίσουμε να μιλάμε με τον Θεό. Τι μας πειράζει, τι μας κολλεί, τι μας εμποδίζει, τι μας ενδιαφέρουν τόσα πράγματα. Και αφήνουμε το ενός στη χρεια που είναι να επικοινωνούμε συνέχεια με τον Θεό. Διότι αν προσευχόμαστε με τον Θεό και έχουμε επαφή μαζί Του, και τα άλλα πράγματα θα πάρουν κάποια ρύθμιση και θα μπουν σε κάποια γραμμή. Όταν όμως μέσα μας δεν είναι θα ενωμένοι με τον Θεό δια της προσευχής, και όλα τα άλλα θα είναι ρωσική σαλάτα. Και ιδιαίτερα όταν είμαστε πολύ μαζί, ο Σατανάς να εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και μας βόχνει στην αργολογία. Δεν έχουμε και την ταπείνωση που έχουμε άμεση ανάγκη, και προπορεύεται σε όλα ο εγωισμός, και βλέπουμε την αντιλογία να την έχουμε στα χείλη. Για την πρώτη, τέλος πάντων, ευκαιρία, με την πρώτη λέξη, με τον πρώτο έλεγχο, με την πρώτη παρατήρηση, βλέπεις την αντιλογία να βγαίνει από το στόμα. Αντιλογία και δικαιολογία. Πώς τότε θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βάλει κάποια αρχή και να ενωθεί με τον Θεό? Άμα δεν μάθαμε ακόμη να λέμε ευλόγησον, και δεν μάθαμε ακόμα να ζητούμε συγγνώμη και να σιωπούμε σε έναν έλεγχο, αλλά αμέσως από μέσα μας νιώθουμε μία παρόρμηση, μία πίεση αμέσως να αντιλέξουμε. Αυτός ο εγωισμός είναι το τείχος μεταξύ Θεού και ψυχής. Όλοι οι πειρασμοί που μας έρχονται είναι να ρίξουν, να καταδαφίσουν αυτό το τείχος και να επικοινωνήσει η ψυχή μου το Θεό. Το σκοτεινό μέρος να φωτιστεί από τον ήλιο τον πνευματικό. Αλλά για να πέσει αυτό το τείχος θέλει μεγάλη δύναμη, μεγάλο μπρόξιμο. Μόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί, μόνο με του Θεού τη βοήθεια. Αλλά ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να πλώσει τα χέρια του, να βάλει όση δύναμη έχει, και από εκεί και πέρα ο Θεός θα το ρίξει. Αν θέλουμε η προσευχή να αρχίσει να γίνεται έργο στην καρδιά και στο νου,
πρέπει να προσπαθήσουμε να σιωπήσουμε, να μην αντολισκούμε με πολλά και να μάθουμε την ταπείνωση. Όταν βλέπουμε μέσα μας, βλέπουμε τον εγωισμό, την αντιλογία, την δικαιολογία, να μάθουμε ότι εδώ είναι το εμπόδιο, αυτό είναι το τείχος, εδώ είναι το νόσημα, εδώ είναι η βρωμιά του διαβόλου. Και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την πρακτική εργασία. Να κλείνουμε το στόμα, να στραμπολίζουμε το λογισμό της αντιλογίας και να μεμφόμεθα τον εαυτό μας. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, να λέμε πράγματι, εγώ φταίω. Ναι, έτσι, θα έχει δίκιο ο αδελφός. Πλανώμαι εγώ. Δεν είναι η πρώτη φορά, όποτε μίλησα και όποτε δικαιολογήθηκα, είδα πως είχα στο τέλος άδικο. Μεμφόμενος κανείς τον εαυτό του, κλείνοντας το στόμα, μελετώντας το θάνατο, σκεπτόμενος την αμαρτωλότητα, του γίνεται μία ατμόσφαιρα πένθυμη μέσα του και και ο σκοπός της προσευχής τον βιάζει να λέει την προσευχή, κάνοντας έτσι κάθε μέρα και κάθε μέρα, κάθε μέρα έχοντας σαν σκοπό έτσι να βιάζεται, σιγά σιγά θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό να προχωρήσει.